Βρισκόμαστε στο Δημοτικό Στάδιο Νέας Ιωνίας. Έχουμε τον νέο προπονητή της Νέας Ιωνίας, τον κύριο Δημήτρη Παπασπύρου. Coach, μετά από επιτυχημένη πορεία στον Αιωλικό, γράψτε ιστορία, βάλτε το δικό σας λιθαράκι. Παίρνετε τη δύσκολη απόφαση να κατέβετε κατηγορία για λογαριασμό της Νέας Ιωνίας, που έχει πρωταγωνιστικούς στόχους στην Α κατηγορία. Το σχόλιο σας, γιατί αποδεχτήκατε την πρόταση της διοίκησης? Όντως, κατεβαίνω στην Α Αθηνών, σε μια ομάδα όμως με πολλή οργάνωση, με ανθρώπους που με σκλάβωσαν με το ενδιαφέρον τους, και επειδή σαν άνθρωπος πάνω απ' όλα μου αρέσουν οι συμπεριφορές, έχω βρει εδώ μια αντιμετώπιση πάρα πολύ καλή και πιστεύω να πάνε όλα καλά, ώστε στο τέλος που θα κάνουμε ταμείο, να πω ότι πολύ δίκαια έκανα αυτή την επιλογή. Κότσε, μας δίνετε μια ωραία πάσα. Μας είπατε ότι σας αρέσουν οι συμπεριφορές, όμως σας αρέσουν και οι προκλήσεις. Έρχεστε σε μια ομάδα που ναι μεν θεωρείται από τα φαβόρη για την άνοδο, όμως με την εικόνα της μέχρι στιγμής δεν έχει πείσει. Τι θα πρέπει να αλλάξετε αγωνιστικά κατά τη γνώμη σου, ώστε η Νέα Ιωνία να βρεθεί στην κορυφή αφενός και να παίζει ελκυστικό ποδόσφαιρο? Είναι μια ερώτηση που κάνεις και δικαιολογημένα βέβαια, έτσι, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να απαντήσω. Δουλεύουμε αυτές τις μέρες σε διάφορα κομμάτια που μέχρι τώρα, ιδίως στην ψυχολογία, έτσι, υπάρχει άγχος, υπάρχει πίεση. Αυτά είναι κάποια πράγματα που τα λέμε μαζί με τους ποδοσφαιριστές και πιστεύω ότι, επειδή είναι δέκτες και πολύ καλά παιδιά, αυτό που έχω δει μέχρι τώρα είναι πολύ καλοί χαρακτήρες, πιστεύω θα πάνε όλα καλά. Κότς, ένα σχόλιο για τη μεταγραφή του Βαγγέλη Πλατέλα, ενός ποδοσφαιριστή που έχετε συνεργαστεί και σίγουρα ανεβάζει όχι μόνο το επίπεδο της ομάδας σας, αλλά και ολόκληρης της κατηγορίας. Είμαι τυχερός σε πολλές περιπτώσεις και άλλη μια περίπτωση είναι του Βαγγέλη του Πλατέλα, ο οποίος δουλέψαμε μαζί όντως το τελευταίο τετράμινο στον Αιωλικό. Μια σχέση πάρα πολύ καλή, επαγγελματία, ποδοσφαιριστή και προπονητή, και τον ευχαριστώ που, παρότι είχε τόσες προτάσεις, δέχτηκε να έρθει μαζί μου να βοηθήσει και το σύλλογο, που όντως ανεβάζει, πιστεύω είναι η μεγαλύτερη μεταγραφή που έχει κάνει ποτέ η Νέα Ιωνία, και βοηθάει και τους μικρούς να βοηθήσει και θα ανεβάσει επίπεδο ο σύλλογος και θα είναι ένας από τους βασικούς συντελεστές στην καλή πορεία που πιστεύω θα έχουμε από εδώ και πέρα. Όσον αφορά τον αγώνα με τον Άγιαξ Σταύρο, ένα σχόλιο? Το μόνο σχόλιο που έχω να κάνω είναι που είμαι χαρούμενος που θα παίξω αντίπαλος με τον Γιάννη τον Γαζή, έναν πολύ καλό φίλο, τον είχα και παίχτη, και όπως με πολλές ομάδες θα αντιμετωπίσω πολλούς παλιούς παίκτες που, όπως δείχνουν όλα αυτά τα χρόνια, γιατί είναι και καλά παιδιά, είναι και καλοί προπονητές. Από εκεί πέρα εύχομαι να γίνει ένα καλό παιχνίδι και να νικήσουμε εμείς. Ευχαριστούμε πολύ, coach. Και εγώ ευχαριστώ.